Γεια χαρά, είμαι ο Σπύρος Ζιγούρης, είμαι καθηγητής πληροφορικής. Αυτό είναι το κανάλι μου στο YouTube και είστε στο video learner.com. Κάνω το μάθημα ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό περιβάλλον. Σήμερα θα σας δείξω ένα τρόπο σκέψης, μια μεθοδολογία για να λύνετε τις ασκήσεις των πανελληνικών εξετάσεων. Πάμε. Να δούμε. Το Υπουργείο Παιδείας παρέχει μέσω διαδικτύου μια συλλογή από εκπαιδευτικά βίντεο, ο αριθμό των επισκέψεων που δέχεται κάθε ένα βίντεο καταγράφεται από ειδικό λογισμικό. Πρέπει να προσέξουμε τι λέξει κλειδιά και θα αναλύουμε κάθε λέξη, κάθε φράση, κάθε πρόταση. Να δούμε. Τα βίντεο διακρίνονται σε τρει κατηγορίε ανάλογα με την επισκεψιμότητά του. Σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα. Με αυτόν τον πίνακα έχουμε χαμηλή, μεσαία, υψηλή και τον αριθμό των επισκέψεων. Τα βίντεο με μηδενικέ επισκέψει δεν κατατάσσονται σε καμία κατηγορία. Τώρα, να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο ό,τι μου λέει η άσκηση, αυτό κάνω. Αναπτύσσω πρόγραμμα, άρα πρόγραμμα, περιγραφικό όνομα βάζω το βίντεο. Πρώτο ερώτημα, να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων, αρχή και μεταβλητέ. Θα τι κτίσω του μεταβλητέ σιγά σιγά να δω τι χρειάζεται. Δεύτερο ερώτημα, να διαβάζει επαναληπτικά τον τίτλο κάθε βίντεο. Υποπτεύομαι τη γεια, υποπτεύομαι την αρχή επανάληψη μέχρι σώτου και την όσο. Βάζω πρώτα, γράψε εδώ σε τίτλο του βίντεο, διάβασε τίτλο. Θέλουμε να διαβάζουμε επαναληπτικά τον τίτλο κάθε βίντεο όπου το διαβάσαμε. Χαρακτήρα είναι ο τίτλο. Και θέλουμε να διαβάζουμε επαναληπτικά τον αριθμό επισκέψεων που δέχτηκε. Αυτό το βίντεο. Άρα, δώσε αριθμό επισκέψεων. Διάβασε επισκέψει. Η είσοδο των δεδομένων τερματίζεται, λέει, όταν ο τίτλο βίντεο δοθεί η λέξη τέλο. Άρα, αρχή Μέχρι του τίτλος τέλος. Θα μπορούσα να το κάνω με την όσο. Να γίνεται έλεγχο εγκυρότητα πάλι. Άρα αρχή επανάληψη. ώστε ο αριθμό των επισκέψεων να μην είναι αντικό. Άρα οι επισκέψει θα είναι θετικέ. Μέχρι ότου επισκέψει με καλύτερο του μηδενό. Πάμε να δούμε. Θα βάλω ένα αν τίτλο διάφορο του τέλο. Τότε να διαβάσουμε τι επισκέψει. Ωραία. Και εδώ πέρα είναι σαν να έκανα την όσο στην ουσία μαζί με την αρχή επανάληψη. Πάμε στο επόμενο ερώτημα. Να βρίσκει και να εμφανίζει τον τίτλο του βίντεο με το μεγαλύτερο αριθμό επισκέψεων. Βάζω maximum το μείον 1. Ότω ή άλλω οι επισκέψει θα είναι θετικέ. Από το 0 και πάνω. Max το ηλώνω. Τίτλο Max του βίντεο. Χαρακτήρα. Να θεωρήσετε ότι είναι μοναδικό. Οπότε αν οι επισκέψει που είναι σίγουρα μεγαλύτερο του μηδενό, μεγαλύτερο του Max θα ισχύει, τότε στο Max να χωρίσουμε το επισκέψεις και τίτλος Max τον τίτλο που έχουμε διαβάσει. Τέλος αν και γράψε τίτλος με περισσότερες επισκέψεις είναι ο τίτλος Max εφόσον τελειώσει η επανάληψη. Προχωράμε στο τέταρτο ερώτημα να υπολογίζει για κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες επισκεψιμότητας το πλήθος των βίντεο που καταχωρήστηκαν σε αυτή. Άρα βάζουμε αν επισκέψη είναι από το 1 μέχρι το 100, τότε το πλήτος 1 θα γίνει πλήτος 1 συν 1. Έχουμε αρχικοποιήσει εδώ πέρα το πλήτος 1 με το 0. Αλλιώ αν επισκέψη είναι από το 100 μέχρι το 1000, τότε πλήτος 2 θα γίνει πλήτος 2 συν 1. Αρχικοποιούμε και το πλήτος 2 εδώ πέρα, το δηλώνουμε κιόλα. Αλλιώ αν επισκέψη παραπάνω από το 1000, τότε το πλήτος 3 θα γίνει πλήτος 3 συν 1. Αρχικοποιούμε πάλι και το δηλώνουμε πλήτος 3 και αρχικοποίηση. Πολύ ωραία. Τέλο σαν. Και να εμφανίζει για κάθε κατηγορία το όνομά τη και το πλούσιο των βίντεο που περιλαμβάνει. Άρα γράψουμε χαμηλή πλήθο 1, γράψε μεσαία πλήθο 2, γράψε υψηλή πλήθο 3. Όταν βγούμε εκτό τη επανάληψη. Και πέμπτο ερώτημα, να βρει και να εμφανίζει το όνομα τη κατηγορία επισκεψιμότητα στην οποία καταχωρίστηκαν τα περισσότερα βίντεο να θεωρήσετε ότι είναι μοναδική. Πάμε να δούμε. Βάζουμε κατηγορία maximum το πλήθος 1 και τίτλος max τη χαμηλή. Εδώ πέρα είναι της κατηγορίας. Και αν πλήθος 2 είναι μεγαλύτερο από την κατηγορία max, από το πλήθος 1 δηλαδή, τότε κατηγορία max πάει πλήθος 2 και τίτλος max πέντιμη μεσαία. Και αν το πλήθος 3 είναι μεγαλύτερο από την κατηγορία max, τότε κατηγορία Max 5 τιμή πλήθος 3 και τίτλος Max το υψηλή και γράψε κατηγορία με περισσότερα βίντεο είναι τι Max και τέλος του προγράμματος. Από ό,τι τάτε, λέξεις κλειδιά εντόπισα και ό,τι ακριβώς μου έλεγε να κάνω το πρόγραμμα, αυτό έκανα και το χτίσα. Και μετά γράφω το πρόγραμμα όπως βλέπετε εδώ πέρα, σιγά σιγά, το καθαρογράφω και είναι έτοιμο. Δεν χρειάζεται να χώνεστε, πρέπει να φιλτράρετε λίγο τις λέξεις, τις λέξεις κλειδιά και αναλύετε τις προτάσεις σε λέξεις κλειδιά, σε φράσεις κλειδιά και τα ερωτήματα τα χτίζετε σιγά σιγά όπως σας έδειξα και τελείωσε το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε και το επόμενο θέμα στην 27η Βαλκανιάδα Πληροφορική που θα διεξαχθεί στην Αθήνα το Σεπτέμβριο του 2019. Συμμετέχουν 40 μαθητέ. Κάθε μαθητή παίρνει ένα κωδικό από το 1 στο 40, ο οποίο αντιστοιχεί στη σειρά που δήλωσε συμμετοχή. Κάθε μαθητή καλείται να επιλύσει 6 προβλήματα. Για κάθε πρόβλημα, αναπτύσσει τη λύση του σε μια γλώσσα πραγματισμού και την υποβάλλει για βαθμολόγηση. Η λύση βαθμολογείται σε ακέραια κλίμακα από το 0 στο 100, και κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, κάθε μαθητή και για κάθε πρόβλημα μπορεί να υποβάλει τη λύση όσε φορέ θέλει. Άρα, έχουμε μια δομή επανάληψη να αναπτύξετε πρόγραμμα σε γλώσσα το οποίο να το πρόγραμμα, διαγωνισμό πληροφορική, αρχή, τέλο προγράμματο. Πρώτο, να περιλαμβάνει καταλληλότημα δηλώσεων, μεταβλητέ, θα τι δηλώσουμε σιγά σιγά. Να διαβάζει επαναληπτικά τα ονόματα των μαθητών, πάμε να δούμε, και να τα καταχωρίζει στον πίνακα όνομα 40. Πάμε να δούμε, δελτα 2, για i από 1 μέχρι 40, γράψε, Δώσε όνομα μαθητή I, διάβασε όνομα I. Τέλο πανάληψης. Επίση λέει να αρχικοποιεί με την τιμή 0 όλα τα στοιχεία του πίνακα βαθμολογίε 40 γραμμέ 6 στήλε, ο οποίο θα περιέχει τη βαθμολογία κάθε για κάθε πρόβλημα. Να αρχικοποιούμε πριν για J από 1 μέχρι 6, 6 στήλε, βαθμολογίε I, J. 40 γραμμέ 6 στήλε. 40 γραμμέ, τόσε όσοι και οι μαθητέ. Τέλο επανάληψη. Τρίτο ερώτημα. Κάθε φορά που μία λύση προβλήματο υποβάλλεται και βαθμολογείται, βλέπουμε κάθε φορά, πολλέ φορέ μπορεί να γίνει, δομή επανάληψη, το πρόγραμμα να διαβάζει τον κωδικό του μαθητή από το 1 στο 40 το αριθμό του προβλήματος από το 1 έως και το 6 και τη βαθμολογία, άρα γράψε, δώσε κωδικό, αριθμό προβλήματος και βαθμολογία, και διάβασε κωδικός, αριθμός και βαθμός. Έχουμε βάλει κωδ, αριθ και βαθμός για μεταβλητές. Είναι κάθε φορά, άρα έχουμε επανάληψη. Υποβάλλει τη λύση όσο φορές θέλει. Αρχή επανάληψης. Η βαθμολογία να στην αντιστοιχή θέση του πίνακα. Βαθμολογία 40,6. Έχουμε 40 γραμμές 6 στήλες. Μόνο αν είναι μεγαλύτερη από την βαθμολογία που είναι ήδη καταχωρισμένη. Έχουμε αρχικοποιήσει με 0, τώρα θα βάλουμε κάτι μεγαλύτερο. Αν τώρα η βαθμολογία κωδικός και αριθμός είναι μικρότερο από το βαθμό, θα βάλουμε, τότε στη βαθμολογία κωδικός και αριθμός να μπει ο βαθμός, το βάλαμε. Για τον τερματισμό της αγωγής δεδομένων το πρόγραμμα εμφανίζει το μήνυμα υπάρχει νέα λύση προβλήματος, ναι ή όχι. Γράψε, υπάρχει νέα λύση προβλήματος, ναι ή όχι. Διάβασε, απάντηση, η απάντηση είναι χαρακτήρας, αν εισαχθεί η τιμή όχι, τερματίζεται η εισαγωγή δεδομένων, άρα μέχρι ότου απάντηση ίσον του απαντηση Τέτατο το ερωτημα να υπολογίζει και να καταχωρίζει στον πίνακα σύνολο βαθμών 40, τα των βαθμολογιών, κάθε μαθητή στα έξι προβλήματα για το σκοπό αυτό να καλεί μόνο μία φορά το υποπρόγραμμα με όνομα υποπρόγραμμα σύλλονο βαθμών. Κάλεσε υποπρόγραμμα σύλλονο βαθμών. Να αναπτύξετε το πρόγραμμα σύλλονο βαθμών, το οποίο να δέχεται ω είσοδο τον πίνακα βαθμολογίε 40 γραμμέ, 6 στήλε, διαδικασία. πέρα. Θέλουμε να έχουμε είσοδο τι βαθμολογίε. Ωραία, είσοδο. Και να βγάλουμε έξοδο το συμπληρωμένο το πίνακα σύνολο βαθμών 40 γραμμές. Πολύ ωραία. Μεταβλητές, αρχή. Στην ουσία θέλουμε να βρούμε το άθεσμα γραμμή του πίνακα βαθ i, j, για κάθε i, όλα τα j. Άρα έχουμε για i από 1 μέχρι 40, αρχικοποιούμε στην αρχή, σύνολο βαθμών i αρχικοποιούμε με 0 και μετά για i από 1 μέχρι 40, για j από 1 μέχρι 6. βαθμών i θα ήταν όταν πριν, συν όλα τα j. Συλλοβαθμό i, συν βαθμός i, j. Τέλος επανάληψης, τέλος διαδικασίας και χρειαζόμαστε ακέραιες τους πίνακες βαθμός 40,6, βαθμός 40 και i, j. Πέμπτο ερώτημα. Να εμφανίζονται τα ονόματα των μαθητών ταξινομημένων σύμφωνα με τη συνολική του βαθμολογία σε ευθύνουσα βαθμολογική σειρά. Σε περίπτωση μαθητών με την ίδια βαθμολογία, τα ονόματα τους να εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά. Προσεχή εδώ πέρα. Έχουμε ευθύνουσα βαθμολογική σειρά, αλλά η αλφαβητική σειρά είναι αύξουσα. Θα δούμε εδώ πέρα το πρόβλημα. Για I από 2 μέχρι 40, κάνουμε φυσαλίδα. Για J από 40 μέχρι I, με βήμα 1. Αν σύνολο βαθμών J μεγαλύτερο του σύνολο βαθμού j 1, έχουμε φθήνουσα βαθμολογική σειρά, γι' αυτό έχουμε μεγαλύτερο τότε, ή, κοιτάξτε, αν έχουμε την ίδια βαθμολογία, σύνολο βαθμών j ίσο με σύνολο βαθμού j 1, τότε, λέει, να εμφανίζονται με αλφατική σειρά και, βάζουμε το και okay εδώ πέρα, όνομα j μικρότερο του όνομα j 1, αυτή είναι αύξουσα, η αλφαντική σειρά, ωραία. Και κάνουμε το αντιμετάθεση. Την γλώσσα δεν μπορούμε να βάλουμε το αντιμετάθεση όπως αλγορίθμους, οπότε κάνουμε το temp, temp1 σίγμα βαθμόν j, σίγμα βαθμόν j, σίγμα βαθμόν j μείον 1, σίγμα βαθμόν j μείον 1, temp1 και temp2, όνομα j, όνομα j, όνομα j μείον 1, Όνομα Τζέιμιον 1 εχώρισε Τέμπ. Τίο. Τέλο πανάληψη εδώ πέρα. Τέλο πανάληψη. Και τέλο σαν. Και για I από 1 μέχρι 40 εμφανίζω τώρα τα ονόματα. Ονόματα I. Και τέλο πανάληψη. Και τελειώσαμε. Και τέλο βάζω του μεταβλητέ. Ακέρε. Χαρακτήρε. Και τέλο. Γράφουμε το πρόγραμμα όπως ακριβώς το χτίσαμε στο πρόχειρο πολύ εύκολα, χωρί άγχο. Αφήστε τον εαυτό σα ελεύθερο. Όλα θα πάνε καλά. Και γράφουμε το πρόγραμμα. Και τελείωσε. Και σα ευχαριστώ που με ακούσατε από το Σπύρο Σιγουρή, το βίντεο και το κανάλι μα στο YouTube. Γεια σας.